Πολλούς, το ναι. Από όλους να μας ξεκαθαρίσετε τι σημαίνει. Τα ήδη υπάρχοντα κανάλια. Όχι, μισό λεπτό. Και μισό λεπτό. Οι νέοι θέλω να είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος, διότι έχουν ανοίξει ναι. διάφορες ορέξεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το κανάλι του Δάρα και του Δαράκη, το οποίο δεν υφίσταται. Δεν μιλώ για την ΕΡΤ. Το ξεχνάει. Όχι, δεν ξεχνάει κανένας τίποτα. Α, δεν ξεχνάει. Έχει την ίδια νομική ισχύ με το κανάλι το οποίο λειτουργεί εδώ και χρόνια. Δηλαδή. Δεν έχουν. Δηλαδή μπορεί να το ανοίξει το κανάλι. Δηλαδή ο Δάρας και ο Δαράκης ναι. μπορούν να κοιτάξουν τις προϋποθέσεις που θα βάλουμε, να καταβάλουν το τίμημα, διότι είναι και πολύ εύποροι συμπολίτες μας εξ όσων γνωρίζω. Μην τα λέτε αυτά. θα λέμε. Να μας φταίνε και λοιπόν, αυτός ήταν ένας θεσμός, συγγνώμη προχωρούμε. Ναι. Λέω ότι θα μπορούν και άλλοι συμπολίτες μας να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που ίσχυε. Να τηρήσουν. Όχι. Έτσι κι αλλιώς αυτό. Δηλαδή δεν μπορούσε να ανοίξει μέχρι τώρα ένα καλάθι. Επιτρέψτε μου, λέω. Αλλά έχει κάποιο πλαίσιο. Τελειώσαμε με το κλειστό κλαμπ καναλαρχών. Άρα αυτό λοιπόν, λέω. Κύριε Παπά, όμως λέτε λέω. Το εξής, ότι από εκεί που εσείς είπατε τέσσερα κανάλια. Ναι. Έχουμε 8 συν 4. Δεν έχω καμία δυνατότητα αυτή τη στιγμή μέχρι να δούμε. Πάμε στα 12. Όχι, μισό λεπτό. Κύριε Δάρα, επιτρέψτε μου. Αυτή τη στιγμή εγώ. Η κυβέρνησή μας δεν έχει καμία δυνατότητα να αποφανθεί περί του αριθμού μέχρι να δούμε και αναλυτικά το σκεπτικό.